Έλα. Λοιπόν, για σας δεν θα επανέλθω βέβαια στις εξισώσεις και μετά από την παρέμβαση του πάνω, διότι κάποιους. Λοιπόν, απλώς θα ήθελα να προσθέσω κάτι πριν να μπούμε σε αυτά που θα κάνουμε πραγματικά σήμερα. Ότι ο δανεισμός, δηλαδή, τι έχουμε κάνει εδώ, έχουμε αναπροσαρμόσει τα σχήματα παραγωγής του Μάρξ, προσέδοντας αυτά τον δανεισμό. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο δανεισμός λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής της παραγωγής, της επένδυσης, του μισού ή και της απασχόλησης. Φαίνεται αυτό διότι αν δείτε εδώ παραδείγματος χάρη, έχουμε μια αύξηση του συγκεκριμένου τομέα σε σταθερό κεφάλι. Στο οποίο βεβαίως αντιστοιχεί και μια ανάλογη ζήτηση. Επομένως, είναι καθαρό ότι μια τόνωση της κατανάλωσης για μέσω του δανεισμού έχει επιπτώσει στην ίδια την παραγωγική δραστηριότητα. Με άλλα λόγια, αν επιστρέψουμε στους ρυθμούς τους οποίους αναλύσαμε, τους τρεις βασικούς ρυθμούς του κεφαλαίου, το ρυθμό αξιοποίησης της αξίας, το ρυθμό συσσόρευσης και το ρυθμό πραγματοποίησης της αξίας, ξεκινώντας από το ρυθμό πραγματοποίησης της αξίας, που είναι η τόνωση της ζήτησης στη συγκεκριμένη περίπτωση μέσω του δανεισμού, αυτό έχει επιπτώσεις στο ρυθμό συσσόρευσης του κεφαλαίου. Το κεφάλαιο συσσόρευεται με πιο ταχύ ρυθμό. Λειτουργεί δηλαδή πολλαπλασιαστικά η τόνωση της ζήτησης στην ίδια την παραγωγική δραστηριότητα. Το πρόβλημα όμως με αυτό το σχήμα είναι ότι αν και φαίνεται ισορροπημένο, εξίσου ισορροπημένο με το σχήμα που παρουσίασε ο Μάρξ, έχουμε ακριβώς την ίδια σχέση, κάπως πιο σύνθετη, διότι βάζουμε μέσα το δανεισμό, αυτή η συνθήκη ισορροπίας είναι προβληματική στο βαθμό που υπάρχει τόπος. Διότι ακριβώς ο τόπος, όπως έχουμε δει και χθες, είτε μικρός είτε μεγάλος, στην πραγματικότητα οδηγεί σε μία αύξηση της εξυπηρέτησης του χρέους, που φαίνεται εδώ, οδηγεί σε μια συνεχή αύξηση της εξυπηρέτησης του χρέους, η οποία υπονομεύει ουσιαστικά το διαθέσιμο μισθό. Και για να μιλούμε πιο πρακτικός όρος, υπονομεύει την αναπαραγωγή της εργατικής τάξης. Διότι για να αναπαράγεται η εργατική τάξη χρειάζεται να καταναλώνει κάποιο εμπόριο. Κάποια στιγμή φτάνουμε σε ένα σημείο που η κατανάλωση αυτών των εμπορευμάτων δεν είναι συμβατή με την εξυπηρέτηση του χρέους. Δηλαδή ή δεν θα τρώμε και θα πληρώνουμε τόκους, ή θα πληρώνουμε τόκους και δεν θα τρώμε, αλλά δεν γίνεται να μην τρώμε, να το πούμε απλά. Επάνω σε αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί ευθύς εξυπαρκής δηλαδή ο μισθός είναι υπονομευμένος. Γιατί υπονομεύμα το πρόθεσμα το μισθό. Ξέρουμε ότι θα πέσουν κάποια στιγμή οι μισθοί. Δεν λέει ότι θα πέσουν. Όχι, υπονοώ. Δεν λέμε ότι ούτε ότι θα πέσουν οι μισθοί, ούτε ότι θα ανέβουν οι μισθοί. Αυτό που λέμε είναι ότι το μερίδιο του μισού, το οποίο πρέπει ουσιαστικά να καταλήγει στο κεφάλαιο υπομορφή τόπου, είναι αυξητικό αυτό το μερίδιο. Παρουσιάζει αυξητική τάση. Συνεπώς, όσο ο μισθός είναι το εισόδημα των εργαζομένων από την εργασία τους. Είναι άλλο παπαευαγγέλιο το πόσο στόχους πληρώνουν. Όσο περνάει ο καιρός, αυτοί οι τόκοι αυξάνονται. Συνεπώς αυτοί οι τόκοι ως μερίδιο του μισού παρουσιάζουν όλο και μεγαλύτερο πρόβλημα. Αυτή είναι η ιδέα. Και δεδομένου ότι η παραγωγικότητα της εργασίας αυξάνεται ταχύτερα από τον μισό, συνεπώς η υπεραξία αυξάνεται δυσανάλογα ως προς τον μισό, με άλλα λόγια, επειδή ακριβώς η εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης είναι όλο και πιο μεγάλη, ο τόπος επηρεάζει ακόμα περισσότερο και οδηγεί το σύστημα πολύ πιο νωρίς σε προβλήματα. Αυτή είναι η βασική ιδέα.
έχουμε δει όταν το χρέος των υποτιμών αυξάνεται με πάρα πολύ τέτοιο τρόπο. Σχεδόν παντού στον ανεπτυγμένο κόσμο, ιδιαίτερα μέσα κατά τη δεκαετία του 2000 πριν την κρίση, εκτός σε δύο περιοχές, σε δύο χώρες, οι οποίες ακριβώς έχουν εξαγωγικούς προσανατολισμούς. Και αν θέλετε, οι εξαγωγικοί προσανατολισμοί αυτών των δύο χωρών, της Ιαπωνίας και της Γερμανίας, είναι τόσο έντονοι, που ουσιαστικά παρεκκλίνουν από αυτό το γενικό σχήμα, ως προς το ότι ο δανεισμός των οικοκυριών τους δεν παρουσιάζει, το χρέος των οικοκυριών τους δεν παρουσιάζει αυξητική τάση. Αυτό διότι αυτές οι συγκεκριμένες χώρες εξάγουν το περίσσευμα από δανείσεις που έχουν, δηλαδή τα χρήματα τα οποία δεν επενδύονται παραγωγικά ή μη παραγωγικά, δεν επενδύονται στις συγκεκριμένες χώρες, εξάγονται και ενισχύουν την επένδυση κάπου άλλο. Συγγνώμη, παρ' αυτά όμως η Ιαπωνία δεν είναι πρώτη στην κατάταξη εξωτερικού δημόσιου χρέους. Νομίζω έχει το μεγαλύτερο χρέος. Δημόσιο χρέος. Για το εξωτερικό. Ναι, τώρα μιλάμε για το χρέος των οικοκυριών. Αλλά δημόσιο χρέος, ναι, είναι, θα το δούμε στη συνέχεια αυτό, είναι εξωφρενικό το δημόσιο χρέος της Ιαπωνίας. Έχει φτάσει στο 240%, ενώ το χρέος της Ελλάδας είναι 180%. Όμως είναι εσωτερικό χρέος. Πράγμα το οποίο έχει τα θετικά του, δηλαδή δεν υποχρεώνει κανείς στην Ιαπωνία να μπει σε μνημονιακού τύπου ρυθμίσεις, διότι χρωστάει σε Ιάπωνες, δεν χρωστάει σε ξένους, το κράτος. Δηλαδή το κράτος δεν είναι εσωτερικός ο δανεισμός και γι' αυτό έχουν μια μεγαλύτερη ευχέρεια στην άσκηση οικονομικής πολιτικής. Λοιπόν, καταρχήν θα πρέπει να πω ότι αυτό το σχήμα αναπαραγωγής, προσθέτω, γιατί είναι χρήσιμο αυτό όπως το έχουμε να διαμορφώσει με τον δανεισμό, ποια είναι η προστιθέμενη του αξία. Η προστιθέμενη του αξία είναι ότι αφενός δείχνει την πολλαπλασιαστική σημασία, την πολλαπλασιαστική αξία της τόνωσης της ζήτησης, αφετέρου όμως δείχνει το χρονικό ορίζοντα ενός σχήματος αναπαραγωγής, διότι ακριβώς είναι μια ισορροπία που υπονομεύει τον εαυτό της στον βαθμό που αυξάνεται η εξυπηρέτηση του χρέους. Το ερώτημα είναι πώς όλες αυτές οι τράπεζες, οι τόσο σπουδαίες και τόσο διάσημες, με γραφεία ερευνών και νομπελίστες οικονομολόγους, δεν έχουν προβλέψει ότι αυτός ο συνεχώς διευρυνόμενος δανεισμός θα οδηγούσε σε μια κρίση αυτών των διαστάσεων. Έχω την εντύπωση ότι τα χρηματοπιστωτικά παράγωγα, τα οποία είχαν πολλαπλασιαστεί με εξαιρετικά ταχύ ρυθμό μέσα στη δεκαετία του 2000, δημιούργησαν τέτοιες συνθήκες αδιαφάνειας στην αγορά, που ούτε αυτές οι μεγάλες επενδυτικές τράπεζες των ΗΠΑ ή άλλες επενδυτικές τράπεζες της Ευρώπης ήταν σε θέση να αντιληφθούν. Η αδιαφάνεια ήταν τόσο μεγάλη που δυσκολεύονταν όλες αυτές οι τράπεζες να αντιληφθούν τους κινδύνους οι οποίοι ελόγευαν σε αυτού του τύπου την ανάπτυξη. Τι είναι τα χρηματοπιστωτικά παράγωγα και γιατί δημιουργούν αδιαφάνεια. Υπήρχαν χρηματοπιστωτικά παράγωγα, καταρχήν χρηματοπιστωτικά παράγωγα πολλών ειδών. Τα πιο γνωστά είναι αυτά των οικιστικών δανείων. Το ΝΥΠΑ, τα περίφημα CPO, MBS, έχουν και διάφορα ονόματα. Περί τίνος πρόκειται. Αυτό που συμβαίνει, που συνέβαινε είναι το εξής, ότι θεωρήθηκε ως ένας τρόπος καταρχήν περιορισμού του κινδύνου να ενώσει κανείς δάνεια διαφορετικών περιοχών και διαφορετικών ανθρώπων μεταξύ τους. Με άλλα λόγια να κάνει κανείς ένα κοκτέιλ δανείων, σαν τα κοκτέιλ που παίρνει κανείς, τα σφινάκια που παίρνει κανείς, κοκτέιλ ή στα μπαρ, που βάζεις διάφορα ποτά μέσα και στο τέλος δεν ξέρεις ποιο ποτό υπάρχει. Αν κάνω ένα κοκτέιλ με 100 χυμούς και βάλω από κάθε μπουκάλι λίγο χυμό για να μην πάνω στο αλκοόλ που έχει την τοξικότητά του, εν πάση περιπτώσει,
Εάν έχω δύο χαλασμένους χυμούς στους 100, ούτε καν θα το προσέξω. Δεν είναι, δηλαδή αυτή είναι η βασική ιδέα. Ότι ενώνω πολλά δάνεια μεταξύ τους, δάνεια πολλών περιοχών, ένα ποσοστό το καθένα, το δάνειο του κύριου Κώστα 3%, το δάνειο της κυρίας Μαρίας 5%, το δάνειο από την άλλη περιοχή του κύριου Γιάννη τόσα δισεκατό και φτιάχνουμε αυτά τα δάνεια ένα κοκτέιλ δανείων. Αυτό το κάνει η Επενδυτική Τράπεζα. Από εκεί και πέρα η Επενδυτική Τράπεζα δημιουργεί ένα τίτλο, τον οποίο ονομάζει CTO. Ένα χαρτί δηλαδή με άλλα λόγια, το οποίο ακριβώς αντιπροσωπεύει αυτό το κοκτέιλ δανείων. Και αυτό το χαρτί το ξεφωτώνεται στην αγορά. Μπορεί να το πουλήσει, αν θέλει. Μπορεί δηλαδή να το πουλήσει σαν προϊόν, χρηματοπιστωτικό προϊόν, σε ένα κερδοσκοπικό ταμείο. Το κερδοσκοπικό ταμείο μπορεί να το πουλήσει πιο κάτω, παραδείγματος χάρη στην Deutsche Bank, μια γερμανική περίφημη γερμανική τράπεζα που λειτουργεί σε ένα βαθμό και αυτή ως κερδοσκοπικό ταμείο. Και συχνά μπορεί ακόμη να το πουλήσει και υπό άλλη μορφή. Δηλαδή μπορεί να πάρει αυτά τα CTO και τα NPS που έχει πάρει από τη Lehman Brothers, που έχει αγοράσει ένα κερδοσκοπικό ταμείο από τη Lehman Brothers, αλλά μπορεί να δημιουργήσει άλλους τίτλους που να έχουν αντίκρισμα, όχι μια πραγματική αξία, αλλά τους τίτλους που έχει πάρει από την Επενδυτική Τράπεζα. Δηλαδή με άλλα λόγια υπήρχε η δυνατότητα να δημιουργήσει κανείς παράγωγα προϊόντα, χρηματοπιστωτικά παράγωγα προϊόντα, τον παράγωγο προϊόν. Δηλαδή χρηματοπιστωτικά παράγωγα στη δεύτερη δύναμη. Και αντιλαμβάνεστε πόση αδιαφάνεια δημιουργεί αυτό στην αγορά. Πέρα από την αδιαφάνεια, θα λέγαω ότι υπήρχε και μια ψευδέστηση. Ότι αφού μπορώ να ξεφορτωθώ τον κίνδυνο, ο κίνδυνος δεν με αφορά και ο κίνδυνος περίπου εξαφανίζεται. Δηλαδή αν είμαι η Lehman Brothers και δώσω δάνεια τα οποία δεν είναι και τόσο καλής ποιότητας, δηλαδή οι δανειολήπτες δεν θεωρούνται και τόσο φερέγγι. Εάν εγώ μετατρέψω ως Lehman Brothers αυτά τα δάνεια σε χαρτιά τα οποία ξεφορτωθώ στο κερδοσκοπικό ταμείο, τότε ξεφορτώνονται και τον κίνδυνο. Το πρόβλημα μόνο αυτού του τύπου είναι η λογική. Είναι το εξής, ότι όταν ξεφορτώνεται τον κίνδυνο ένα στον άλλο, ο κίνδυνος δεν εξαφανίζεται. Πώς μεταγγυλίεται και επιστρέφει σε αυτό που αρχικά το ξεφορτώθηκε. Φανταστείτε παραδείγματος χάρη μια επενδυτική τράπεζα η οποία πουλάει τους τίτλους και είναι καθαρή θεωρητικά σε ένα κερδοσκοπικό ταμείο το οποίο την πατάμωσα στην κρίση και καταραίει. Το συγκεκριμένο κερδοσκοπικό ταμείο όμως έχει πάρει χρήματα από την τράπεζα Β η οποία χρωστά χρήματα στην αρχική τράπεζα η οποία ξεφορτώθηκε τον κίνδυνο. Καταραίει το κερδοσκοπικό ταμείο, καταραίει στη συνέχεια η τράπεζα στην οποία το κερδοσκοπικό ταμείο χρωστά και εν τέλει ο κίνδυνος, επειδή η τράπεζα που ξεφορτώθηκε τον κίνδυνο αρχικά εξαρτάται από την τράπεζα που κατέρευσε λόγω του κερδοσκοπικού ταμείου, καταραίει και η πρώτη τράπεζα η οποία θεωρητικά ξεφορτώθηκε τον κίνδυνο από την πόρτα. Ξεφορτώνει τον κίνδυνο από την πόρτα και αυτός επιστρέφει από το παράθυρο. Γιατί, διότι δεν αποτελείται απλώς από άτομα το σύστημα. Είναι σύστημα. Είναι οι δρόμοι σε αυτό το σύστημα, αλλά επηρεάζονται μεταξύ τους. Με άλλα λόγια, όταν ξεφορτώνουμε τον κίνδυνο στο γεννητευμένο άλλο, ο γεννητευμένος άλλος δεν είναι τίποτα παρά όλοι εμείς, δηλαδή το σύστημα. Δεν υπάρχει τρόπος να ξεφορτωθούμε τον κίνδυνο. Ξεφορτωνόμαστε σε ατομικό επίπεδο, το ξέρω, φορτωνόμαστε σε ιδιωτικό επίπεδο, αλλά το μεταθέτουμε στο κοινωνικό επίπεδο, στο συλλογικό επίπεδο. Και είναι γι' αυτό που η κατάρρευση πήρε αυτές τις διαστάσεις το 2008 και στη συνέχεια βεβαίως και με τη μεγάλη ύφεση του 2009. Αυτά τα χρηματοπιστωτικά παράγωγα τα είχα χωρίσει σε διάφορες κατηγορίες. Και η περίφημη ίδια αξιολόγηση για τους οποίους, οι οποίοι είναι γνωστοί πλέον, διότι αξιολογούν και ομόλογα δημοσίου και τους βλέπουμε πλέον στις εφημερίδες και είμαστε όλοι, γνωρίζουμε όλοι τα ονόματα, όπως παραδείγματος χάρη η Standard & Poor's, η Moody's κλπ. Αυτή η ίδια αξιολόγηση κατέτασαν τους κύκλους σε διάφορες κατηγορίες.
σε βαθμολογούς, α, 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 η καλή, β, κλπ. Και υπήρχε και ένας τελευταίος, μια τελευταία κατηγορία, την οποία ονόμαζαν τοξικά απόβλητα. Υπήρχαν δηλαδή οι λεγόμενοι πολύ επικίνδυνοι τύποι, τους οποίους ονόμαζαν τοξικά σκουπίδια, τοξικά, toxic waste, το λένε στα αγγλικά, δηλαδή ουσιαστικά τοξικά σκουπίδια, από τα οποία προέκυψε και ο όρος εκ των υστέρων τοξικά απόβλητα. Δηλαδή οι αγορές οι ίδιες είχαν υπόψη τους ότι ένα μέρος αυτών των τίτλων είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και μάλιστα υπήρξε και η περίφημη, ο περίφημος όρος Ninja, που ήθελε να, που αυτό τι σημαίνει, Ninja από το Ninja, βεβαίως ξέρουμε όλοι τι σημαίνει, αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση σήμαινε αυταρχικά, έγινε αυταρχικά, no job, καμιά δουλειά, no income, κανένα εισόδημα. Αυτό παρέπεμπε στο γεγονός ότι οι επενδυτικές τράπεζες έδιναν δάνεια ακόμα και σε άτομα τα οποία ήταν άνετα, χωρίς εισόδημα και χωρίς οποιαδήποτε διασφάλιση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, ούτως ώστε να είναι σε θέση η τράπεζα να πει ότι υπάρχει μια σοβαρή πιθανότητα εξυπηρέτησης αυτού του χρέους. Με άλλα λόγια, υπάρχει μια φοβερή αλλαγή στον τρόπο σκέψης των τραπεζών. Συνήθως οι τράπεζες, όταν κάνουν ένα δάνειο, το πρώτο πράγμα που θέλουν να ξέρουν είναι πόσο αξιόπιστο είναι το άτομο στο οποίο δίδεται το δάνειο, πόσο αξιόπιστος είναι ο δανειολήπτης. Με την ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών παραγόγων, η ποιότητα του δανείου, αντί να ενδιαφέρονται για την ποιότητα του δανείου, ενδιαφέρονται περισσότερο για την ποσότητα του δανείου. Διότι κερδίζουν ανάλογα με τα πόσα δάνεια κάνουν. Αν κάνουν πολλά δάνεια, κερδίζουν περισσότερα χρήματα. Διότι ξεφορτώνονται τον κίνδυνο που ελοχεύει στο δάνειο και όσο πληρώνουν οι δανειολήπτες, έτσι σκέφτονται τουλάχιστον οι επενδυτικές τράπεζες, όσο πληρώνουν οι δανειολήπτες, αυτές περιορίζονται στο να εισπράξουν την προμήθειά τους από την όλη συναλλαγή και τους στόχους τους εισπράττει βεβαίως αυτός που έχει αγοράσει το χρηματοπιστωτικό παράγωγο. Συνεπώς έχουν την τάση να δίνουν δάνεια σε όλο και πιο αφαιρέτους δανειολήπτες. Και αυτό φαίνεται και από συγκεκριμένες μελέτες που έχουν γίνει. Δάνεια τα οποία είχαν απορριφθεί το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 90, σε διάφορες περιοχές των ΗΠΑ, είχαν δοθεί αρχές της δεκαετίας του 2000. Δηλαδή ουσιαστικά είχαμε μία κατάσταση όπου οι τράπεζες έδιναν αρχικά στους πιο φερέγγιους και όταν τους τέλειωσαν οι φερέγγιοι άρχισαν να δίνουν στους λιγότερο φερέγγιους και στο τέλος άρχισαν να δίνουν δάνεια ακόμη και στους περίφημους νίτσες, δηλαδή σε αυτούς που δεν είχαν κανένα εισόδημα, που δεν είχαν διασφαλίσεις, διότι σκεφτούμε ότι θα ξεφορτωθούν αυτά τα χρήματα, αυτά τα δάνεια θα τα ξεφορτωθούν υπό μορφή τίτλου στα κερδοσκοπικά ταμεία. Τα κερδοσκοπικά ταμεία σκέφτονται ότι θα τα ξεφορτωθούν σε άλλα κερδοσκοπικά ταμεία ή σε τράπεζες στο εξωτερικό. Και βεβαίως αυτά τα χρηματοπιστωτικά παράγωγα είχαν διαδοθεί σε όλο τον κόσμο. Εκτός σε εμάς. Δηλαδή, όταν λέμε σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο που είχε την τεχνογνωσία να ασχολείται με αυτό το παιχνίδι. Οι ελληνικές τράπεζες δεν αγόραζαν χρηματοπιστωτικά παράγωγα αυτού του τύπου, διότι δεν ήξεραν καλά-καλά πώς να τα χειριστούν. Όμως οι γαλλικές τράπεζες αγόραζαν, οι βελγικές τράπεζες αγόραζαν. Οι τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου αγόραζαν. Οι γερμανικές τράπεζες και οι Deutsche Bank, περίφημοι, αγόραζαν πολύ μαζικά. Άρα η κρίση των χρηματοπιστωτικών παραγωγών ξεσπά στις ΗΠΑ, μεταφέρεται στην Βόρεια Ευρώπη και μετά, διαμέσου μηχανισμού που θα δούμε στη συνέχεια, μεταφέρεται και στην Νότια Ευρώπη. Ένας από αυτούς τους μηχανισμούς είναι ότι οι τράπεζες της Γαλλίας και της Γερμανίας ήταν υποκατάρρευση. Λίγο πιο μπροστά από την...
τράπεζες και της Γερμανίας και της Γαλλίας είχαν υποκατάρρευση και των Γερμανικών. Εντάξει. Είχαν ξοδέψει εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ για τη διάσωσή τους, σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο ευρώ για τη διάσωση μόνο των Γαλλικών και των Γερμανικών τραπεζών. Πράγμα το οποίο οδήγησε και σε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι αυτές οι τράπεζες μετά τη διάσωσή τους έπρεπε να φροντίσουν να μαζέψουν τα δάνεια τα οποία έχουν δώσει. Με άλλα λόγια, είχαν αρχίσει να προσέχουν, να προσπαθούν να μειώσουν την έκθεσή τους σε άλλους κινδύνους. Και ένας από αυτούς τους κινδύνους ήταν το περιφερειακό χρέος της Ευρωζώνης. Δηλαδή το χρέος της Ελλάδας, το χρέος της Ισπανίας, το χρέος της Ιρλανδίας, το χρέος της Πορτογαλίας, μιλάμε για το δημόσιο χρέος. Και βεβαίως να μειώσουν την έκθεσή τους και στον ιδιωτικό τομέα, διότι ήταν εξίσου εκτεθειμένες και στον ιδιωτικό τομέα. Και αυτή η κατάσταση οδηγεί σε μια σε μια νέα ροή των κεφαλαίων. Δηλαδή αντί τα κεφάλαια να έρχονται από τις χώρες του Βορρά στις χώρες του Νότου και κατά αυτόν τον τρόπο να έχουν μια ανάπτυξη στις χώρες της Νότιας Ευρωζώνης πιο ταχεία από ό,τι στις χώρες της Βόρειας Ευρωζώνης, πράγμα το οποίο έχουμε δει στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και την κρίση, τα χρήματα οδεύουν πλέον προς τις χώρες του Βορρά, τη Γαλλία, τη Γερμανία κλπ. Που έχουν να χρηματοδοτήσουν και έχουν να διαχειριστούν όλη αυτή τη μεγάλη κρίση με το τραπεζικό του σύστημα. Όσον αφορά τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, πέραν από αυτού του τύπου, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, τα CPO, τα NPS για τα εγκυστικά δάνεια, πρέπει να πούμε ότι δεν περιορίστηκε εκεί παραγωγή χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Είχε γενικευτεί σε όλα τα επίπεδα. Παραδείγματος χάρη υπήρχαν ειδικά APS, τα λέγαμε, χρηματοπιστωτικά προϊόντα, τα οποία ήταν τίτλοι που αντιστοιχούσαν στις υπερβάσεις πιστωτικών καρτών. Δηλαδή η τράπεζα επιτρέπει σε αυτούς που έχουν πλαστική κάρτα να κάνουν μεγάλες υπερβάσεις του ορίου τους. Να δημιουργούν δηλαδή χρέος διαμέσου της χρήσης της πιστωτικής κάρτας, χωρίς να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα θα είναι σε θέση κάποτε να επιστρέψουν αυτά τα χρήματα, διότι απλούστατα μπορούσαν κατά αυτόν τον τρόπο να τα ξεφορτώνουν, δημιουργώντας δηλαδή ένα τίτλο που να αντιστοιχεί σε αυτές τις πιστωτικές υπερβάσεις, να δημιουργούν ένα τίτλο το οποίο να ξεφορτώνονται στο κερδοσκοπικό ταμείο. Και εδώ πρέπει να τονίσουμε και το εξής, ότι υπήρχε και το εξής παράδοξο. Ενώ οι τράπεζες έκαναν αυτά τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, όσο τα πράγματα πήγαιναν καλά και όσο εκτιμούσαν ότι σε τελευταία ανάλυση θα εισπράξουν τους στόχους, απέφευγαν να πουλήσουν τους τίτλους. Δηλαδή, και μάλιστα τους πιο επικίνδυνους. Οι πιο επικίνδυνοι τίτλοι, αυτά τα τοξικά απόβλητα, ήταν και πιο αποδοτικοί. Και ενώ οι επενδυτικές τράπεζες δημιουργούσαν αυτούς τους τίτλους, όσο έρχονταν τα πράγματα πάνε καλά, ότι σπράττουν τα χρήματά τους, ίσαζαν να τους ξεφορτωθούν προς το κερδοσκοπικό ταμείο με τη σκέψη ότι αφού σπράττουμε τους στόχους τους και είναι ψηλοί, διότι είναι επικίνδυνα τα δάνεια, γιατί να ξεφορτωθούν αυτούς τους κακούς τίτλους προς τα κερδοσκοπικά ταμεία. Και όταν ξεσπάει κρίση, το 2007-2008, βρίσκονται, οι τράπεζες συνεχίζουν να κατέχουν, οι επενδυτικές τράπεζες, πολλά από, αυτούς τους χρηματοπιστωτικούς τίτλους και μέσα από τους πιο επικίνδυνους. Δημιουργούν την δυνατότητα να τους ξεφορτωθούν αφενός, αφετέρου όμως τους κρατάνε διότι βλέπουν ότι είναι πολύ ζουμεροί. Μια άλλα λόγια, πιο ζουμεροί τίτλοι είναι και πιο τοξικοί όσο αυτοί δεν απελευθερώνουν την τοξικότητά τους. Γι' αυτό υπάρχει η τάση να τους συσσωρεύουν αυτούς τους τίτλους. Σύντομα. Το επιχείρημα ότι δημιούργησαν τα, χορήγησαν τα επισφαλή δάνεια για να, έχοντας από πριν αποφασίσει ότι αυτά σε ένα δεύτερο χρόνο θα τα... Ναι. Νομίζω ότι όμως υπάρχει και το εξής ενδεχόμενο. Δεν τα χορήγησαν γιατί όπως είδαμε ας πούμε στη δεκαετία του 80
Το ονομαστικό ύψος των μισθών έμεινε καθυλωμένο, άρα ήταν ένας τρόπος οι καπιταλιστές να εμπλέξουν τα κατώτερα στρώματα στην κατανάλωση, διοχετεύοντας μέρος της υπεραξίας όχι στην αύξηση του μισθού, αλλά στη χορήγηση δανείων για να τα εμπλέξουν στο παίγνιο, ας πούμε, της κατανάλωσης. Για να ενσωματώσουν. Και επειδή εγώ έχω την αίσθηση ότι ο καπιταλισμός λειτουργεί πολλές φορές, και ειδικά σε περίοδους κρίσεων, συγκυριακά και αστάθμητα. Δηλαδή, πάνω στο αστάθμητο της συγκυρίας αποφασίζει την τακτική του και δεν είναι προαποφασισμένη από πριν. Δεν είχαν προαποφασίσει τι θα συνέβαινε σε ένα δεύτερο χρόνο. Σαν υπόθεση. Δεν το ξέρανε αυτό. Συμφωνώ ότι δεν είχαν προαποφασίσει από πριν. Απλούστερα θεώρησαν ότι με αυτόν τον τρόπο βγάζουν κέρδος. Δηλαδή δεν νομίζω ότι οι τράπεζες σκέφτονται με ένα συστημικό τρόπο. Οι τράπεζες σκέφτονται σε πολύ στενά πλαίσια. Δηλαδή αυτό που τους ενδιαφέρει είναι πώς αυξήσουν την κερδοφορία τους, άμεσα πώς θα βελτιώσουν τα μερίσματά τους, προκειμένου να προσελκύουν κατά αυτόν τον τρόπο κεφάλαια. Και κατά αυτόν τον τρόπο δημιουργείται αυτό το χαοτικό σύστημα στην τελευταία ανάλυση. Δεν είναι ότι υπάρχει δηλαδή μια θεωρία συνωμοσίας από πίσω, ότι θα κάνουμε έτσι, να βλέψουμε τους εργαζόμενους κλπ. Αυτά μπορεί να γίνονται, αλλά γίνονται δευτερευόντως. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι πώς θα βελτιώσουμε την κερδοφορία τους. Και σκέφτονται βεβαίως και βραχυπρόθεσμα. Δεν σκέφτονται μακροπρόθεσμα. Και αυξάνουν την κερδοφορία τους κατά αυτόν τον τρόπο. Ένα σημείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε πώς καταλάβει το τραπεζικό σύστημα μέσα στο 2008 είναι αυτό που το λεγόμενο φαινόμενο της μόχλευσης, που αξίζει να αναφερθούμε σε αυτό λίγο. Πώς οι επενδυτικές τράπεζες έκαναν όλα αυτά τα δάνεια? Έκαναν όλα αυτά τα δάνεια ούτε καν δικά τους χρήματα, ούτε καν χρήματα καταθετών. Δανείζονταν αυτά τα χρήματα από τον βραχυπρόθεσμο δανεισμό, από διάφορα ταμεία δηλαδή που εκδικεύονται στο να δανείζουν βραχυπρόθεσμα. Με αποτέλεσμα να συμβαίνει το εξής. Πρώτα απ' όλα για να αποφεύγουν, πρέπει να συμπληρώσω, για να αποφεύγουν τους έλεγχους και την επιτήρηση, που ήταν πολύ χαλαρή, αλλά έστω αυτή τη χαλαρή επιτήρηση, δημιουργούσαν ένα λαβυρινθώδες νομικό καθεστώς. Δημιουργούσαν δηλαδή επενδυτικά ταμεία ίδιες, τα οποία θεωρούσαν ότι είναι κάτι άλλο από την ίδια την τράπεζα. Άρα λειτουργούσαν χωρίς όλα αυτά τα ποσά που δανείζονταν, που έδιναν, που μετέτρεπαν σε δάνεια, που τα μετέτρεπαν μετά σε χρηματοπιστωτικά παράγοντα και τα πουλούσαν στην αγορά. Όλα αυτά τα έκαναν εκτός ισολογισμού, εκτός τραπεζικού ισολογισμού. Δηλαδή ουσιαστικά είχαν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα παράλληλο σύστημα πέρα από το τραπεζικό, το οποίο δεν έχει καμιά επιτήρηση. Δεν θεωρεί το τράπεζα και εφόσον δεν θεωρεί το τράπεζα, δεν έπρεπε να τηρεί κάποιους κανόνες, τους οποίους οι νομισματικές αρχές επιβάλλουν στο τραπεζικό σύστημα. Δηλαδή, όχι απλώς ήταν χαλαρή εποπτεία, αλλά παρέκαπταν εντελώς την εποπτεία. Δημιουργούσαν τα λεγόμενα SIF, έχουν διάφορα ονόματα, δηλαδή επενδυτικά ταμεία τα οποία ήταν ειδικευμένα στη χορήγηση αυτών των ταμείων, στη μετατροπή του σε χρηματοπιστωτικά παράγοντα, στην πώληση του στην αγορά κλπ. Αυτά τα ταμεία δανείζονταν χρήματα από άλλα ταμεία, βραχυπρόθεσμου δανεισμού. Και συχνά αυτό που συνέβαινε είναι ότι τα ίδια κεφάλαια, δηλαδή τα κεφάλαια που άνοιγαν σε αυτούς τους τραπεζίτες που δημιουργούσαν αυτά τα ταμεία, ήταν πάρα πολύ λίγα. Υπήρχαν ταμεία που δούλευαν με 200 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 2 δισεκατομμύρια ήταν πραγματικά της τράπεζας και τα άλλα 198, ας πούμε, ήταν δανεικά από άλλα ταμεία βραχυπρόθεσμου δάνεισμα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν βγάλω κέρδος, διότι αυτά τα ταμεία πώς απαιτούν το, για να βγάλω κέρδος, βγάζω κέρδος χρησιμοποιώντας 198 δισεκατομμύρια που δεν είναι δικά μου. Πληρώνω τον τόπο, που είναι πιο μικρός από το συνολικό κέρδος που θα βγάλω από αυτή την επιχείρηση, και τα κέρδη μου είναι τεράστια. Αλλά φανταστείτε τι γίνεται όταν δεν βγάλω κέρδος. Δηλαδή έχω τα 200 δισεκατομμύρια, δεν βγάζω καθόλου κέρδος. Τον τόπο όμως πρέπει να τον πληρώσω. Δεν είναι.
Και ο τόπος στα 200 δισεκατομμύρια είναι πολύ μεγαλύτερος από τα 2 δισεκατομμύρια που είναι τα δικά. Δηλαδή άναξε ολοκλήρω το κεφάλαιο και καταρρεύει. Άρα με την ίδια ευκολία που δημιουργούσαν τεράστια κέρδη πριν, λόγω μόχλευσης, θετικής μόχλευσης, με τον ίδιο τρόπο κατέρεαν λόγω αρνητικής μόχλευσης μέσα στη διαδικασία της κρίσης. Δηλαδή από το 2007. Καταλαβαίνετε εννοώ. Έχω να πληρώσω τόπο για 198 δισεκατομμύρια αναμητά. Κερδίσω χάσω. Εάν κερδίσω, κερδίζω πολλά, διότι δουλεύω με ένα τεράστιο κεφάλαιο, το 200 δισεκατομμύριο, 198 τα ξένα και 2 τα δικά μου, πληρώνω τον τόπο που μένουν τεράστια ποσά στα ίδια μου κεφάλαια. Κέρδη της τάξης των 200% του 500%. Αλλά όταν πω σε μια διαδικασία που είναι ζημιογόνα, τότε συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, υπάρχει μια αρνητική μόχλευση και χάνω από τη μια μέρα στην άλλη τα πάντα, δηλαδή όλο μου το κεφάλαιο. Και αυτό είναι που είχε συμβεί. Και έτσι μπορεί να ερμηνεύσει κανείς κατά την κατάρρευση μιας τράπεζας σαν τη Lehman Brothers. Δεν είναι τράπεζα Πειραιώς, δεν είναι τράπεζα Κύπρου. Είναι μια τράπεζα της μεγαλύτερης του κόσμου, διεθνούς εμπέλειας, με τους πιο καλούς μαθηματικούς για να κάνουν τους υπολογισμούς, όμως καταραίει. Επομένως το θέμα της μόχλευσης και της αδιαφάνειας έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη. Ένας άλλος κύκλος ο οποίος αξίζει να αναφερθεί, διότι μας επηρεάζει και εμάς την Ελλάδα, όσον αφορά, μας επηρεάζει όσον αφορά τουλάχιστον τους τίτλους του δημόσιου χρέους, τα ομόλογα δημοσίου, είναι τα περίφημα CDS, τα οποία δεν είναι τίποτα άλλο παρά ασφαλιστική τύπη. Δηλαδή, επενδύω όταν κάνω μια επένδυση, μπορώ να αγοράσω κάποια άλλα χρηματοπιστωτικά παράγοντα, τα οποία μου εξασφαλίζουν ότι όταν αυτή η επένδυση, αν αυτή η επένδυση δεν πάει καλά, ότι θα πάρω κάποιο είδους αποζημίωση. Δηλαδή, μπορώ να εξαργυρώσω αυτούς τους τίτλους. Και αυτή η τίτλη ήταν αποτέλεσμα συμφωνιών συγκεκριμένων ανάμεσα σε επενδυτές και συγκεκριμένους οργανισμούς. Που αυτοί οι συγκεκριμένοι οργανισμοί μπορεί να ήταν τράπεζες σαν την Goldman Sachs, μπορεί να ήταν όμως και ασφαλιστικοί οργανισμοί, όπως είναι η AIG στην Αμερική, μια από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, που λειτουργούν, θα έλεγα, κάπως διαφορετικά από οποιαδήποτε ασφάλεια όπως αυτές των αυτοκινήτων. Τι κάνει μια ασφάλεια αυτοκινήτων? Ουσιαστικά να κατανέμει τη ζημιά. Πληρώνουμε όλοι κάποια ασφάλεια για το αυτοκίνητό μας. Όταν έχουμε ένα ατύχημα, μια ζημιά στο αυτοκίνητό μας, παίρνουμε τα χρήματα από τους άλλους ασφαλιζόμενους για να καλύψουμε τη ζημιά την οποία έχουμε κάνει. Αυτή είναι η φιλοσοφία της ασφάλειας. Δηλαδή ουσιαστικά κάνει ένα καταμερισμό της επικινδυνότητας στους διάφορους συμμετέχοντες στον ασφαλιστικό οργανισμό, έτσι που να καλύπτονται όλοι. Όμως εδώ υπάρχει στα CDS όμως μια ιδιαιτερότητα που δεν συμβαίνει με τα αυτοκίνητα. Παραδείγματος χάρη μπορώ να ασφαλίσω μια επένδυση που δεν έχω κάνει. Ενώ δεν μπορώ να ασφαλίσω ένα αυτοκίνητο που δεν έχω. Μπορώ να ασφαλίσω το αυτοκίνητό μου, δεν μπορώ να ασφαλίσω το αυτοκίνητο του γείτονα. Διότι όταν το κερδοσκοπικό ταμείο αγοράζει CDS για το ελληνικό δημόσιο χρέος, το κερδοσκοπικό ταμείο δεν αγοράζει δημόσιο χρέος, ελληνικό τουλάχιστον. Δεν αγοράζει, απλώς αγοράζει τα CDS. Δηλαδή ασφάλιζε το αυτοκίνητο του γείτονα. Εφόσον το ίδιο δεν αγόραζε ελληνικό δημόσιο χρέος. Αυτή είναι μια ιδιαιτερότητα, που είναι παράλογο το γεγονός ότι επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Γιατί να επιτρέπεται να το κάνει κανείς αυτό? Φανταστείτε να μπορεί να κάνει ένας από εμάς ασφάλεια ζωής για τον γείτονά του. Θα το σκότωνε. Ναι, θα το σκότωνε. Και όμως αυτό γίνεται. Να ασφαλίσει κανείς ένα αυτοκίνητο που αξίζει 10.000 ευρώ, να ασφαλίσει για 50.000 ευρώ. Αυτά τα πράγματα στον κόσμο το CDS, θα το έχει. Αυτά τα πράγματα στον κόσμο το CDS όμως συμβαίνουν. Και ποιο είναι το πρόβλημα, δηλαδή πέρα από το ότι φαίνεται πρώτης όψεως εντελώς παράλογο, το πρόβλημα είναι το εξής, ότι γιατί το κερδοσκοπικό ταμείο αγοράζει CDS, σε τι στοιχηματίζει,
όταν αγοράζει CDS πάνω στο ελληνικό δημόσιο χρέος, παραδείγματο χάρη. Στοιχηματίζει στο ότι η ελληνική οικονομία δεν θα τα πάει καλά και ότι θα πουλήσει το συγκεκριμένο CDS πιο ακριβά σε κάποιο δεύτερο, σε κάποιο τρίτο. Διότι ένα χαρτί το οποίο μπορεί να πουλήσει, είναι δικαιώματα τα οποία μπορεί να πουλήσει πιο κάτω και βγάζουν τα σκέρδη. Το πρόβλημα είναι όμως ότι όταν αυξάνονται οι τιμές στο CDS κατά αυτόν τον τρόπο, αυτή η αύξηση αντανακλάται ουσιαστικά στους στόχους που απαιτούν οι αγορές προκειμένου να αγοράσουν τίτλους του δημοσίου. Γιατί διότι η αγορά σκέφτεται ότι ωραία, αγοράζω ελληνικό δημόσιο που μου δίνει, ελληνικό δημόσιο χρέος που μου δίνει πιο ψηλό επιτόκιο από ότι το γερμανικό δημόσιο χρέος. Αλλά πρέπει να λάβω υπόψη μου ότι πρέπει να το ασφαλίσω κιόλας επειδή είναι πιο επικίνδυνο με CDS που στοιχίζουν πολύ περισσότερα από αυτά. Το CDS που αφορεί το γερμανικό δημόσιο χρέος. Άρα αυτή η κερδοσκοπία στα CDS, ότι ξαφνικά αυξάνεται η ζήτηση του το κερδοσκοπικού ταμείου, ποντάρει σε αυτά, όπως ποντάρει στο άλογο 3 δανεία, οδηγεί σε έχει πραγματικές επιπτώσεις. Τις οποίες βεβαίως στην Ελλάδα έχουμε ζήσει στο πετσί μας. Δηλαδή ανεβαίνουν τα spread μέχρι που το δημόσιο δεν μπορεί πλέον. Τα spread δηλαδή διαφορά επιτοκίου στο δημόσιο χρέος στο ελληνικό σε σχέση με το δημόσιο χρέος και τα επιτόκια του δημόσιου χρέους του γερμανικού. Με αποτέλεσμα τελικά να μην μπορεί το ελληνικό δημόσιο να δανειστεί στις αγορές και να μπει στη διαδικασία του μνημονίου. Θέλω να πω ότι το γεγονός ότι επιτρέπεται αυτού του τύπου κερδοσκοπία έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία και στην τελευταία ανάλυση στον ίδιο του φόρου. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να πάρουμε τα πράγματα κάπως μεθοδολογικά, μάλλον να δούμε όλα αυτά τα πράγματα με βάση την μαρξιστική θεωρία, δηλαδή να προσπαθήσουμε να τα συνδέσουμε με αυτά που λέει ο Μάρξ για το λεγόμενο κεφάλαιο Χ. Το κεφάλαιο χρήμα, όχι αυτό που είδαμε χθες, δηλαδή τον κύκλο του κεφαλαίου χρήματος που είναι μέρος του βιομηχανικού κεφαλαίου, το χρήμα που μετατρέπεται σε παραγωγικά μέσα για να πολλαπλασιαστεί εν τέλει διαμέσου της πούλησης των εμπορευμάτων, αλλά το κεφάλαιο χρήμα το οποίο υποτίθεται ότι είναι ανεξάρτητο από το βιομηχανικό κεφάλαιο. Ο Μάρξ έχει υπόψη του και πάνω σε αυτή τη βάση που λέει, πράγμα που θα μου επιτρέψει να ξεκαθαρίσω και αυτήν την πολύ αυστηρή παρατήρηση που έκανε χθες. Μέσα στο μυαλό του Μάρξ αυτό που μετρά και αυτό που αναλύει περισσότερο είναι ότι τα δανεικά χρήματα είναι δανεικά χρήματα από τον έναν καπιταλιστή στον άλλο καπιταλιστή. Δηλαδή ο δανεισμός που έχει σαν πρώτο μέσα στο μυαλό του και στο οποίο δίνει έμφαση και αναλύει πολύ δεν είναι το δανεισμό που έχουμε δει εμείς χθες, δηλαδή από τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα. Έχει υπόψη το ένα δανεισμό, είναι και φυσιολογικό το 19ο αιώνα, τι αποταμίευση υπήρχε των εργαζομένων και τι δανειοδότηση γινόταν προς την εργατική τάση. Θεωρούσε κυρίως ότι οι καπιταλιστές δανείζουν ο ένας τον άλλο. Ότι κάποιοι δικαίωτες τον δανείζουν τους άλλους περισσότερο. Λοιπόν, πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Λειτουργεί ως εξής. Αυτό που λέει ο Μάρξ είναι ότι ένας μεμονωμένος καπιταλιστής μπορεί να θεωρεί ότι το χρήμα έχει τη φυσική ιδιότητα να πολλαπλασιάζει. Πράγμα το οποίο ο ίδιος ονομάζει φετικισμό. Δηλαδή ότι αρκεί να έχω χρήματα και να τα βάλω στην τράπεζα για να πολλαπλασιάσουν. Βέβαια το ερώτημα λέει ο Μάρξ, το λέει με άλλα λόγια, είναι αν τα πράγματα ήταν τόσο απλά, δηλαδή το χρήμα να πολλαπλασιάζεται από μόνο του, να έχει φυσική ιδιότητα να πολλαπλασιάζεται, θα πολλαπλασιαζόταν και αν τα βάζα αυτά τα ίδια χρήματα κάτω από το μαξιλάρι. Τα βάλω φέτος και το χρόνο θα βάλω 100 ευρώ, το χρόνο θα πάρω 105, διότι θα κάνω παιδιά, θα πολλαπλασιαστούν. Προφανώς δεν είναι έτσι που δουλεύουν τα πράγματα. Πώς δουλεύουν λοιπόν τα πράγματα. Αυτό που λέω Μάρξ είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Είναι ότι αυτό το χ εψιλοποιεί εψιλοτονούμενο χ δεν είναι υποχρεωτικά, δεν ανήκει υποχρεωτικά αυτό το αρχικό χ και το τελικό χ στο βιομηχανικό καπιταλιστή. Μπορεί μέρος αυτού του χ να ανήκει σε κάποιον που το έχει άλλο καπιταλιστή που το έχει δανείσει αυτά τα χρήματα.
Δηλαδή το χ το μεγάλο, το χ αυτό που κάνει αυτόν τον κύκλο, ενδεχομένως λέει ο Μάξ, να περιλαμβάνει και ένα μέρος χρημάτων που δεν ανήκουν στο συγκεκριμένο βιομηχανό. Εντάξει. Προσέξτε όμως τι έχει σημασία εδώ. Θα το πω εντελώς καθαρά, εγώ τα καταλάβω. Δεν υπάρχει χρηματικό κεφάλαιο ανεξάρτητο από το βιομηχανικό κεφάλαιο ως μια πραγματικά ξεχωριστή οντότητα. Υπάρχει χρηματικό κεφάλαιο ως ποσοστό του συνολικού βιομηχανικού κεφαλαίου. Δηλαδή το χρηματικό κεφάλαιο δεν είναι παρά ένα μέρος του συνολικού βιομηχανικού κεφαλαίου και όχι μια άλλη οντότητα. Είναι μέρος του χ στη διαδικασία ανακύκλωσης του βιομηχανικού κεφαλαίου. Δεν είναι κάτι άλλο. Επομένως δεν υπάρχει πολύ λίγο βιομηχανικό κεφάλαιο. Πολύ λίγο χρηματικό κεφάλαιο. Υπάρχει πολύ λίγο χρηματικό κεφάλαιο ως μέρος του βιομηχανικού κεφαλαίου. Το βιομηχανικό κεφάλαιο περιλαμβάνει το χρηματικό κεφάλαιο. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό από αυτό. Αυτή είναι η βασική θεώρηση του Μάξ. Ότι το χρηματικό κεφάλαιο είναι μέρος του βιομηχανικού κεφαλαίου. Απλώς παρακολουθείται από ένα δεύτερο λογιστικό εγκλήριο. Ο βιομήχανος έχει τα λογιστικά του εγκλήρια, σήμερα τους υπολογιστές του που κάνουν μέσα τις πράξεις του, τη λογιστική του, και ο χρηματιστής, αυτός που έχει το κεφάλαιο χρήμα, το τοποφόρο κεφάλαιο, το ονομάζει και έτσι ο Μάρξ, έχει ένα άλλο λογιστικό εγκλήριο που παρακολουθεί ένα μέρος του βιομηχανικού κεφαλαίου, αυτό που τον αφορά τον ίδιο. Συνεπώς, ο τόπος, υπ' αυτή την έννοια, δεν είναι παρά ένα μέρος του συνολικού βιομηχανικού κέρδους. Το βιομηχανικό κέρδος, όπως λέγαμε χθες, είναι ένα διαδιέρετο, το οποίο καταμερίζεται εκ των υστέρων, ανάλογα με το πόσο μεγάλο είναι το κεφάλαιο χρήμα του χρηματιστή, του κατόχου του τοποφόρου κεφαλαίου, καταμερίζεται. Ένα μέρος μετατρέπεται σε τις υπεραξίες του συνολικού βιομηχανικού κέρδους, μετατρέπεται σε τόπο και ένα άλλο μέρος είναι αυτό που ο Μάρξ ονομάζει το κέρδος που παραμένει στην επιχείρηση ή το κέρδος της επιχείρησης, εννοεί της βιομηχανικής. Το κέρδος που παραμένει δηλαδή στη βιομηχανική επιχείρηση. Το ίδιο ισχύει για τις μετοχές. Όταν αγοράζω μια μετοχή στην πρωτογενή αγορά από ένα βιομηχανό, τι αγοράζω πραγματικά? Αγοράζω ένα μέρος του παραγωγικού του κεφαλαίου. Δηλαδή η μετοχή μου αντιστοιχεί σε ένα πραγματικό κεφάλαιο. Είναι τίτλος ιδιοκτησίας μια μετοχή, ακόμη και σε νομικό επίπεδο. Είναι τίτλος ιδιοκτησίας ενός μικρού μέρους, δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο. Και δεν εντοπίζουμε όπως εντοπίζουμε τα χωράφια, με το κτηματολόγιο, ότι είναι από εδώ μέχρι εκεί, δεν είναι δηλαδή το χ εξάρτημα της μηχανής, είναι όμως ένα μέρος αυτού του συνολικού παραγωγικού κεφαλαίου, να στήσει προς ιδιοκτησίας πάνω στο συνολικό παραγωγικό κεφάλαιο, το οποίο λειτουργεί παραγωγικά, το οποίο είναι δραστήριο στη βιομηχανία. Συνεπώς η μετοχή δεν είναι κάτι άλλο από το βιομηχανικό κεφάλαιο. Είναι τίτλος ιδιοκτησίας και αυτός, πάνω στο βιομηχανικό κεφάλαιο και ο οποίος βεβαίως δίνει κάποιο μέρισμα. Μέρισμα, αντί τόπο, μέρισμα. Στο τέλος της διαδικασίας, από το συνολικό βιομηχανικό κέρδος, από τη συνολική βιομηχανική υπεραξία, ένα μέρος θα πάρει τη μορφή του μέρισματος. Με άλλα λόγια, η υπεραξία έχει πολλαπλά πρόσωπα. Έχει το πρόσωπο του μέρισματος, έχει το πρόσωπο του τόπου, έχει το πρόσωπο του κέρδους που μένουν στην επιχείρηση και θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και άλλα πρόσωπα. Που δεν είναι της ώρας, όπως παραδείγματος χάρη το εμπορικό κέρδος, που και αυτό είναι ουσιαστικά μέρος του βιομηχανικού κέρδους, αλλά αυτό στο βάλουμε σε παρένθεση, δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή. Επομένως, μου είναι δύσκολο σαν μαξιστής να σκέφτομαι με όρους ο καλός βιομήχανος και ο κακός ο χρηματιστής. Είναι η ίδια διαδικασία. Απλώς οι καπιταλιστές μεταξύ τους μοιράζονται το βιομηχανικό κέρδος, τη βιομηχανική αντιπεραξία, την οποία παράγουν, ανάλογα με το πόσες μετοχές έχουν εκδοθεί,
για το συγκεκριμένο κεφάλαιο, πόσο είναι τα δανεικά χρήματα τα οποία μπαίνουν στην παραγωγική διαδικασία, τα οποία αποδίδουν το. Και θα έλεγα το εξής, ότι βιομηχανικό κεφάλαιο και χρηματικό κεφάλαιο είναι ολίγο νοητικές αφαιρέσεις και όχι πραγματικότητες. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι είναι πολύ δύσκολο να βρει κανείς στον πραγματικό κόσμο ένα καθαρό βιομηχανό που είναι μόνο βιομηχανός ή ένα καθαρό χρηματιστή που είναι μόνο χρηματιστής και δεν είναι και λίγο βιομηχανός. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Αν ανοίξει κανείς τα λογιστικά βιβλία ενός βιομηχανού, θα βρει εκεί, εκτός από την παραγωγική διαδικασία την οποία ελέγχει και στην οποία συγκείται, θα βρει μετοχές του κερδοσκοπικού ταμείου Χ, θα βρει μετοχές της κερδοσκοπικής τράπεζας Y, θα βρει μετοχές μιας επιχείρησης άλλης παραγωγικής που βρίσκεται στην Κίνα. Επομένως, ο βιομηχανός μας, η ευημερία του, η ισχύ του στην κοινωνία, δεν εξαρτάται μόνο από την παραγωγική διαδικασία την οποία ο ίδιος ελέγχει. Εξαρτάται και από το γενικό του χαρτοφυλάκιο και από το πόσο καλά ή πόσο κακά πάνε οι επιχειρήσεις τις οποίες έχει μετοχές. Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια η οποία αξίζει να υποθεί. Όταν άρχισε αυτή η χρηματιστικοποίηση της οικονομίας, μια λόγια το πω απλά, όταν από τη δεκαετία του 80 έγινε πολύ της μόδας οι μετοχές και τα χρηματιστήρια και τρέχαν όλοι να αγοράσει ο ένας τις μετοχές του άλλου κλπ. Θα λέει κανείς εκ πρώτης όψεως ότι η κλασική χρηματοδότηση της βιομηχανίας που γινόταν μέσω του παραδοσιακού τραπεζικού συστήματος παρουσίασε μεγάλη κάμψη προς όφελος μιας απευθείας και φθηνότερης χρηματοδότησης της παραγωγικής διαδικασίας διαμέσου της αγοράς μετοχών. Αυτό είναι που μας έλεγαν κιόλας, ότι κοιτάξτε να δείτε, είναι ωραίο πράγμα το χρηματιστήριο, διότι επιτρέπει στις επιχειρήσεις να χρηματοδοτούνται χωρίς τη διαμεσολάβηση των τραπεζών, που κρατάνε και την προμήθειά τους με άμεσο τρόπο μέσω του χρηματιστηρίου. Υπάρχει ένα παλιό βιβλίο του Μενίχ και του Λεβί, δύο Γάλλοι οικονομολόγοι, το οποίο ακριβώς δείχνει ότι αυτό δεν συνέβη και ποτέ και σε καμιά περιοχή ούτε κάστησαν στην Αμερική. Δηλαδή το χρηματιστήριο δεν χρηματοδοτεί την πραγματική οικονομία σχεδόν καθόλου. Που αυτό είναι παράξενο εκ πρώτης όψης. Όπως τι συμβαίνει? Συμβαίνει το εξής, ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας αγοράζει μετοχές βεβαίως του παραγωγικού τομέα, αλλά και ο παραγωγικός τομέας αγοράζει μετοχές του χρηματοπιστωτικού τομέα. Δηλαδή το κερδοσκοπικό ταμείο αγοράζει μετοχή του βιομηχανού Α στην πρωτογενή αγορά, αλλά και ο βιομηχανός Α αγοράζει μετοχή του κερδοσκοπικού ταμείου Β ίσως, όχι υποχρεωτικά του ιδίου. Και συνεπώς τα χρήματα τα οποία ρέουν από το χρηματοπιστωτικό τομέα, από το χρηματιστικό κεφάλαιο, να το πούμε πιο απλά, στο βιομηχανικό κεφάλαιο, επιστρέφουν πίσω από το βιομηχανικό κεφάλαιο στο χρηματιστικό κεφάλαιο και το αποτέλεσμα είναι περίπου μηδενικό. Συνεπώς το χρηματιστήριο δεν χρηματοδοτεί πραγματικά την βιομηχανία. Απλώς, τι κάνει λοιπόν? Θα έλεγα ότι με καταρχήν να ξεκαθαρίσω το εξής. Όπως έχω πει, χρηματικό κεφάλαιο και βιομηχανικό κεφάλαιο στην αμυντική τους μορφή είναι περισσότερο νοητικές αφαιρέσεις παρά πραγματικότητες. Ο Χίφερτινγκ, όταν μιλούσε για το λεγόμενο χρηματιστικό, όχι χρηματικό κεφάλαιο, στο περίφημο βιβλίο του το χρηματιστικό κεφάλαιο του 1910, αυτό που είχε υπόψη του ήταν ακριβώς αυτή την αλληλοδιείσθηση του χρηματικού κεφαλαίου, κυρίως του τραπεζικού της Γερμανίας της εποχής εκείνης, με το βιομηχανικό κεφάλαιο. Δηλαδή θεωρούσε ότι όχι χρηματικό, όχι βιομηχανικό, αλλά χρηματιστικό κεφάλαιο είναι αυτός ο γάμος μεταξύ του παραγωγικού κεφαλαίου και του τραπεζικού κεφαλαίου της εποχής του. Νομίζω ότι ο όρος είναι εύστοχος. Αυτό που έχουμε σήμερα είναι χρηματιστικό κεφάλαιο. Με τη διαφορά όμως ότι το χρηματιστικό κεφάλαιο το σημερινό
ως ένωση, ως γάμος του βιομηχανικού κεφαλαίου και του χρηματικού κεφαλαίου, δεν είναι απλώς μια ένωση του τραπεζικού κεφαλαίου με το βιομηχανικό κεφάλαιο, αλλά μια ένωση ενός πολυσχηδούς χρηματικού κεφαλαίου, τραπεζικού, χρηματιστηριακού, κερδοσκοπικού κλπ. Κλπ. Με το βιομηχανικό κεφάλαιο. Άρα στην πραγματικότητα έχουμε χρηματιστικό κεφάλαιο. Και αυτό το χρηματιστικό κεφάλαιο έχει δύο πηγές εισοδημάτων με σύγχρονους όρους. Η μια πηγή εισοδήματος είναι το βιομηχανικό κέρδος το οποίο καταμερίζεται, με άλλα λόγια η κλασική υπεραξία η οποία καταμερίζεται, σε όσους έχουν δικαιώματα σε αυτή αφενός, και αφετέρου είναι ο τόπος, η απευθείας εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης διαμέσου της τοποκληφίας, η οποία δεν διαμεσολαβείται από την παραγωγή. Που αυτό είναι σχετικό στις διασπάσεις που έχει πάρει σήμερα, είναι νέο φαινόμενο. Δεν είναι κάτι το οποίο υπήρχε σε αυτό τον βαθμό το 19ο αιώνα. Διότι ακριβώς στο 19ο αιώνα δεν δάνειζαν τους εργάτες χρήματα στον βαθμό που δάνειζουν σήμερα. Δηλαδή σήμερα πλέον το κεφαλαιοκρατικό εισόδημα δεν αποτελείται μόνο από την υπεραξία, αποτελείται από την υπεραξία σύντον τόπο. Σε έναν τόπο ο οποίος δεν προέρχεται και δεν σχετίζεται με την παραγωγική διαδικασία του καθ' αυτή, αλλά προέρχεται από την μείωση του μισθού των εργαζομένων. Από τη μείωση του μισθού, του διαθέσιμου μισθού των εργαζομένων, οι οποίοι πρέπει να εξυπηρετούν το χρέος τους και να που μέσα στην εξυπηρέτηση αυτή συμπεριλαμβάνεται και ο τόπος στον οποίο οφείλουν να πληρώνουν. Συνεπώς, περιλαμβάνεται και ο τόπος που πληρώνουν οι εργαζόμενοι στη γενική υπεραξία που έχουν με διαφορετικό τρόπο. Μέσω της μείωσης του μισθού, αλλά δεν περιλαμβάνεται στη γενική υπεραξία στο βιομηχανικό κέρδος. Όχι. Όχι, διότι είναι... Είναι ο παράγοντας που πρόσθεσες στα αναπαραγωγικά σχέδια. Ναι, είναι ο παράγοντας που πρόσθεσες στα αναπαραγωγικά σχέδια. Γιατί, διότι δεν είναι... Δεν περνάμε μέσα από την παραγωγική διαδικασία αυτό. Δηλαδή, εάν δανείσει ο ένας καπιταλιστής στον άλλο καπιταλιστή, υπάρχει μια παραγωγική διαδικασία εκεί πέρα, παράγει την υπεραξία. Και από αυτή την υπεραξία, αυτός που έχει δανείσει τον άλλο, παίρνει τον τόπο. Αυτό που το αντιστοιχεί, αυτό που το αναλογεί. Όταν όμως υπάρχει μια καθαρή τοποκληφία, εσύ παίρνεις το μισό σου, έρχεται τράπεζα και σου λέει ωραία, όλα σου δώσω βάζω να αγοράσεις αυτοκίνητο. Και εσύ πληρώνεις την τράπεζα. Δεν διαμεσολαβείται καμιά παραγωγή σε αυτή τη σχέση που έχεις εσύ με την τράπεζα. Άρα ο τόπος αυτός δεν προέρχεται από το κεφαλαιοκρατικό εισόδημα υπεραξία, προέρχεται από το εργατικό εισόδημα μισθός. Δηλαδή είναι αποκόμιση από τον δικό σου μισό. Αυτό το ποσό. Άρα είναι μείωση του μισού, η οποία όμως προέρχεται ακριβώς από την εξυπηρέτηση του χρέους. Συνεπώς προστίθεται στο κεφαλαιοκρατικό εισόδημα, εκτός από την υπεραξία και ένας τόπος επιπλέον. Δηλαδή η υπεραξία περιλαμβάνει τόπους. Αλλά όχι αυτούς τους συγκεκριμένους τόπους, διότι αυτοί οι συγκεκριμένοι τόποι που προέρχονται από την δανειοδότηση των λαϊκών στρωμάτων, είναι αποκομπή από το δικό τους εισόδημα, όχι από το κλασικό καπιταλιστικό εισόδημα που είναι η υπεραξία, αλλά από το εισόδημα που είναι ο μισθός. Το αναπτύσσει κάπως αυτό και παρέχει αρκετά καλά στοιχεία, τώρα μου διαφέρει ο τίτλος του βιβλίου, ο Λαπαβίτσας στο βιβλίο που έχει γράψει. Θυμάσαι τον τίτλο Ηλία. Αλλά μιλάει για ακριβώς χρήση του ιστορικού λόγου. Παραγωγή. Το κέρδος χωρίς παραγωγή. Το έχω στα αγγλικά υπόψη μου, δεν ξέρω την ελληνική μετάφραση. Κάτι με το χρηματιστικό κεφάλι, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Ένα ογκοειδές βιβλίο που έχει γράψει. Ο Λαβαρίτης και νομίζω ότι είναι καλή παρατήρηση ότι έχουμε ένα καπιταλισμό που δεν βασίζεται πλέον απλώς πάνω στην υπεραξία. Βασίζεται και πάνω στον τρόπο που εισπράττει από το μισό, σαν αποκοπή δηλαδή, του μισού των εργαζομένων. Η σύγχρονη μορφή είναι υπεραξία συν τόπο. Ναι.
Ναι, το για τον κεφαλοκράτηγο, η υπεραξία συντός. Πράγμα που δεν σημαίνει, και αυτό ήταν πολύ ωστική παρατηρήση που μου έκανες χθες, το δεν σημαίνει ότι η υπεραξία δεν περιλαμβάνει τόπους. Αλλά εκτός από αυτούς τους τόπους, τους κλασικούς που αναφέρει ο Μάρξ που περιλαμβάνει υπεραξία, επιπλέον υπάρχει ένα επιπλέον ισονόμα που είναι απλός τόπος, διότι προέρχεται όχι από αποκοπή της υπεραξίας αυτός ο τόπος, αλλά από αποκοπή του μισθού, απευθείας. Αυτό μου επιτρέπει να καταλήξω στο εξής. Ποιος ήταν ο ρόλος αυτού που οι Εγγλέζοι ονομάζουν finance. Και εγώ το ονόμαζα χρηματιστικοποίηση, δεν ξέρω πώς θα το πούμε στα αγγλικά, στα ελληνικά. Αυτό το φαινόμενο που ίσως να είναι εντότιμος όρος να πει κανείς χρηματιστικοποίηση των τελευταίων νεοφιλελεύθερων δεκαετίων. Θα έλεγα ότι ήταν διπλός. Αφενός, αυτή η χρηματιστικοποίηση οδηγεί σε μία όξυνση του παγκόσμιου ανταγωνισμού, του εθνικού και του παγκόσμιου ανταγωνισμού ανάμεσα στα κεφάλαια, που με τη σειρά της αυτή η όξυνση οδηγεί σε καθήλωση του μισθού και αύξηση της υπεραξίας. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται διότι το χρηματιστικό κεφάλαιο είναι πολύ ευέλικτο. Μπορεί να εγκαταλείψει την μια βιομηχανία για να επενδυθεί στην άλλη. Κατά αυτόν τον τρόπο επιβάλλει μια παραγωγική πειθαρχία. Μια παραγωγική πειθαρχία πολύ πιο αυστηρή από αυτή που υπήρχε την δεκαετία του 60. Ο κεφαλαιοκράτης, ο ενεργός κεφαλαιοκράτης που διαχειρίζεται τη βιομηχανία, πρέπει να βγάζει κέρδος και μάλιστα βραχυπρόθεσμα για να μην χάσει τη ροή κεφαλαίου προς αυτό και αυτή η ροή κεφαλαίου να πάει κάπου άλλο. Δηλαδή, αφενός το η χρηματιστικοποίηση επιβάλλει μία αυστηρή πειθαρχία εις βάρος της εργασίας, κατά αυτόν τον τρόπο αυξάνει την κερδοφορία του κεφαλαίου, επιβάλλει αυτό που λέμε, επιβάλλει αυτό που λέμε τη λογική του βραχυπρόθεσμου στη λογική του μακροπρόθεσμου, διαμέσου της εταιρικής διακυβέρνησης, δηλαδή οι μέτοχοι και τα συμβούλια τους επιβάλλουν μια βραχυπρόθεσμη λογική, ότι πρέπει να βγει κέρδος αύριο, όχι να γίνουν επενδύσεις μακροπρόθεσμες και μακροχρόνιες, πράγμα που εξηγεί και ως ένα βαθμό και το γεγονός ότι οι επενδύσεις κατά νεοφιλελεύθερη παραγωγή και καλέτα την νεοφιλελεύθερη περίοδο ήταν πιο συντηρητικές από ότι τραγώνε της ανάπτυξης με παραγωγή. Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και επίσης ταυτόχρονα αυτή η χρηματιστικοποίηση ουσιαστικά μετατρέπει την ατομική ιδιοκτησία, τίνει να μετατρέψει την ατομική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής σε συλλογική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής της αστικής τάξης. Διαχέεται δηλαδή η ιδιοκτησία η οποία γίνεται ένα κοινό αγαθό, ένα κοινό αγαθό, όλο και περισσότερο της αστικής τάξης. Γιατί το λέω αυτό? Διότι αν ο βιομήχανος έχει όλο και περισσότερες μετοχές άλλων επιχειρήσεων και άλλων κερδοσκοπικών οργανισμών στο δικό του χαρτοφυλάκιο, συμμετέχει στην ιδιοκτησία πολλών κεφαλαίων. Και όπως πολλά άλλα κεφάλαια συμμετέχουν στη δικά του ιδιοκτησία, διότι αγοράζουν τις μετοχές του. Άρα η χρηματιστικοποίηση επιβάλλει μια παραγωγική πειθαρχία, αυστηρή και εις βάρος των εργαζομένων, αλλά ταυτόχρονα κοινωνικοποιεί σε εισαγωγικά την ατομική ιδιοκτησία των καπιταλιστών, μετατρέποντας σε συλλογική ιδιοκτησία της τάξης, της καπιταλιστικής τάξης. Αυτό είναι μια λειτουργία της χρηματιστικοποίησης. Η δεύτερη λειτουργία της χρηματιστικοποίησης, και θα έλεγα παραστατικά, θα έλεγα ότι αυτό είναι το μαστίγιο. Το μαστίγιο από την έννοια ότι επιβάλλεται μια παραγωγική πειθαρχία πολύ πιο αυστηρή και εις βάρος των εργαζομένων από ό,τι προηγουμένως. Απ' την άλλη πλευρά όμως, επιλύει παροδικά για βραχύχρονικο διάστημα το πρόβλημα ζήτησης που δημιουργεί η αυξημένη εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης. Διότι το να καθυλώσω τους μισθούς, να έχω μεγάλη υπεραξία, αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως να μου δημιουργούνται προβλήματα σε επίπεδο ζήτησης, ότι κάποιος πρέπει να τα αγοράζει τα προϊόντα. Επιλύει βραχυπρόθεσμα αυτό το πρόβλημα και το επιλύει ακριβώς με τη δανειοδότηση
των λαϊκών στρωμάτων μέσω όλης αυτής της βιομηχανίας επενδυτικών τραπεζόκλημα, τουριστικών παραγόγων, πρακτικρόθεσμου οργανισμού, στην οποία έχουμε έτσι πολύ επηρεάσει. Καθήλωση των εργατικών στρωμάτων. Το μισό, ναι. Δηλαδή την υποκαθιστά την... Την καθήλωση με μελλοντική καθήλωση. Θα στα πάρω πίσω μετά. Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά τι κάνει. Κάνει ένα επικισμό του μέλλον. Αν επιτρέπετε έκταση. Επικισμό του μέλλοντος υπό ποια έννοια. Με το δανεισμό μεταφέρει μελλοντικό εισόδημα στον παρόντα χρόνο για να τονώνει τη ζήτηση, υπονομεύοντας όμως τη ζήτηση του μέλλοντος. Πέρα αυτόν τον τρόπο. Άρα δίνει χρόνο στον καπιταλισμό να αναπνεύσει. Ανέπνευσε 30 χρόνια, τώρα δεν αναπνεύει. Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχουν επιλύσει το πρόβλημα, σε εισαγωγικά επιλύσει, το πρόβλημα πραγματοποίησης αξίας με έναν τρόπο που διωγγώνει το ίδιο πρόβλημα πραγματοποίησης της αξίας στο μελλοντικό χρόνο. Είχαμε ένα σχήμα αναπαραγωγής του κεφαλαίου, το οποίο είχε ημερομηνία λήξης, ήταν πολύ δύσκολο να πει κανείς πότε είναι ακριβώς αυτή η ημερομηνία λήξης. Αλλά η ημερομηνία λήξης ήταν ότι υπάρχει, αυτό ήταν εφανερό, καταραίει αυτό το σύστημα του 2008 και μπαίνουμε σε αυτή την ιστορική κρίση του καπιταλισμού, την οποία έχουμε σήμερα. Θα ήθελα να προσθέσω δύο πράγματα τα οποία είναι... Σε ένα δεύτερο λεπτό να τελειώσω και να κάνω ένα μικρό διαλύσιο μετά. Να προσθέσω δύο πράγματα σε σχέση με το... με αυτό το χρηματοπιστωτικό σύστημα, με αυτό το χρηματιστικό κεφάλαιο όπως εξελίχθηκε τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει μια βασική έννοια την οποία πρέπει να... να αναλύσουμε. Και αυτή είναι η έννοια του πλασματικού κεφαλαίου. Αυτό που λέει ο Μάρξ σε σχέση με το πλασματικό κεφάλαιο είναι το εξής, είναι ότι φαινομενικά μια μετοχή εμφανίζεται να έχει μια εντελώς ανεξάρτητη ζωή, μια άλλη οντότητα από το σκληρό κεφάλαιο που εμπλέκεται στη διαδικασία παραγωγής. Έχει μια φαινομενική αυτονομία, μια δικιά της ζωή. Ακολουθεί τους δικούς της κανόνες, όπως ένα βάθος. Δηλαδή, αφενός αντιστοιχεί σε ένα πραγματικό κεφάλαιο, ως ένα βαθμό, θα δούμε γιατί ως ένα βαθμό, αφετέρου όμως είναι σαν να αυτονομείται από το πραγματικό, από το σκληρό κεφάλαιο, για να ζήσει τη δική της ζωή. Αυτό το πράγμα έχει και το εξής, καταρχήν πλατεί είναι πλασματικό κεφάλαιο. Πλασματικό κεφάλαιο στο Μάρξ είναι ότι εμφανίζεται σε πολλαπλά ενεργητικά. Δηλαδή είναι ο πολλαπλασιασμός της εμφάνισης της ίδιας αξίας με διαφορετικά καπέλα, με διαφορετικά πρόσωπα. Δηλαδή η μετοχή αντιστοιχεί σε ένα κεφάλαιο που είναι το βιομηχανικό κεφάλαιο. Ο βιομηχανός το υπολογίζει στα δικά του εμπειρία διότι είναι το κεφάλαιο που διαχειρίζεται. Αυτός που έχει αγοράσει τη μετοχή έχει άλλο λογιστικό εμπειρία. Άρα ένα μέρος του βιομηχανικού κεφαλαίου εμφανίζεται με δύο πρόσωπα. Και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι μέσα σε αυτό την αγορά και την πώληση χρηματοπιστωτικών παραγόγων το ίδιο ενεργητικό, το ίδιο σκληρό κεφάλαιο εμφανίζεται με πολλαπλά πρόσωπα. Δηλαδή, τι είναι το σκληρό κεφάλαιο, σε εισαγωγικά η λέξη κεφάλαιο, ενός οικιστικού δανείου. Το σκληρό κεφάλαιο που το αντιστοιχεί είναι το σπίτι, που είναι και η εγγύηση, είναι η υποθήκη, το υποθηκευμένο σπίτι. Γράφει η επενδυτική τράπεζα στο ενεργητικό της το δάνειο το οποίο έχει δώσει. Το δάνειο το οποίο έχει δώσει μετά το πουλάει στο κερδοσκοπικό ταμείο το οποίο έχει άλλο ενεργητικό που είναι ακριβώς η τίτλη που κατέχει. Το κερδοσκοπικό ταμείο αγοράζει και CDS άλλο ενεργητικό για κάποιον. Άρα υπάρχει ένας πολλαπλασιασμός των ενεργητικών των ίδιων αξιών. Αυτό το λέω για τον εξής λόγο. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι χρησιμοποιούν έτσι μια, πώς θα έλεγα, σχετική ελαφρότητα το γεγονός ότι παρουσιάζουν ένα αριθμό. Λένε ότι ξέρετε το παγκόσμιο ΑΕΠ το 1980 ήταν ίσο με τα ενεργητικά
πάνω κάτω που καταγράφονται και σήμερα τα ενεργητικά τα οποία καταγράφονται είναι 5 φορές τόσα ή 4 φορές τόσα όσο το παγκόσμιο ΑΕΠ, άρα ο καπιταλισμός θα καταρρεύσει. Ναι, αλλά να μην πέφτουμε κι εμείς οι ίδιοι στην παγίδα του πλασματικού κεφαλαίου. Διότι τα ενεργητικά τα οποία καταγράφονται είναι απλώς καταγραφές. Γράφουμε το ίδιο πράγμα 5 φορές. Άρα τι σημαίνει αυτός ο πολλαπλασιασμός του πλασματικού κεφαλαίου. Είναι ένας δείχτης αδιαφάνειας βασικά. Ένας δείχτης πολυπλοκότητας. Τίποτα παραπάνω. Έχει τη σημασία του ως δείχτης πολυπλοκότητας. Έχει τη σημασία του ως δείχτης αδιαφάνειας. Αλλά δεν σημαίνει αυτόματα ότι αυτός ο πολλαπλασιασμός των ενεργητικών οδηγεί στην καταστροφή. Δεν είναι ψεύτικα κεφάλαια όλα αυτά. Απλώς είναι πραγματικά κεφάλαια που καταγράφονται πολλές φορές. Ένα λεπτό, διότι θα συμπληρώσω. Ναι. Υπάρχει αυτό όμως που θα μπορούσε να ονομάσει κανείς επίσης πλασματικό κεφάλαιο στη δεύτερη δύναμη. Δηλαδή πλασματικό κεφάλαιο στο οποίο δεν αντιστοιχεί καμιά αξία. Πότε συμβαίνει αυτό? Φανταστείτε το εξής, ότι αγοράζω μια μετοχή και ότι αυτή η μετοχή που έχω αγοράσει στην πρωτογενή αγορά πράγματι είναι ένας κύκλος ιδιοκτησίας σε ένα κεφάλαιο. Πραγματικό. Είναι δύσκολο να πει κανείς πόσο είναι αυτό το κεφάλαιο ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια αντιστοιχία σε ένα πραγματικό κεφάλαιο που λειτουργεί στη βιομηχανία. Εάν εγώ καταφέρω στο χρηματιστήριο να πουλήσω αυτή τη μετοχή λίγο παραπάνω, και αυτή το επιπλέον το οποίο έχω κερδίσει και έχω βάλει στην τσέπη μου δεν αντιστοιχεί σε τίποτα, απλώς αυτό κάποιος του έκοψε ότι αξίζει τον κόπο να αγοράσει αυτή τη μετοχή λίγο πιο ακριβά, διότι θα ανέβει τη τιμή της ακόμα περισσότερο και θα την πουλήσει ακόμα πιο ακριβά κλπ. Κλπ. Τι γίνεται? Γίνεται το εξής, ότι ξαφνικά όλοι που έχουν την ίδια μετοχή καταγράφουν στο ενεργητικό τους ένα κέρδος. Το οποίο όμως είναι εντελώς θεωρητικό. Είναι πλασματικό στη δεύτερη δύναμη. Δεν υπάρχει υποχρεωτικά μια αξία που να δουν τα στοιχεία. Γιατί το κάνω αυτό? Το κάνω διότι αναμένω ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση θα δώσει υψηλά μερίσματα, διότι πάει καλά. Δηλαδή όλο αυτό το σχήμα βασίζεται σε εκτιμήσεις, όχι σε πραγματικότητες. Και όχι μόνο αυτός που πουλάει την μετοχή και βάζει τα χρήματα στην τσέπη, άρα τα κατοκυρώνει. Βγάζει κέρδος, αλλά βγάζουν και όλοι οι άλλοι που έχουν την ίδια μετοχή. Ένα θεωρητικό κέρδος, 5% 10% ανάλογα με την περίπτωση, διότι σου λένε εφόσον να πάω τώρα στο χρηματιστήριο να πουλήσω αυτή την ίδια μετοχή που πούλησε ο άλλος, πιο ακριβά, αυτό τα χρήματα θα βγάλουν στην τσέπη. Ναι, αλλά δεν πάνε να το κάνουν αυτό. Και αν πάνε όλοι μαζί να το κάνουν αυτό, θα καταρρεύσει η μετοχή. Συνεπώς είναι ένα θεωρητικό κέρδος, το οποίο γράφω στο ενεργητικό. Βεβαίως αυτό το ψευδές κέρδος, το εντελώς πλασματικό, το πλασματικό στη δεύτερη δύναμη, το τοξικό αν θέλετε, έχει πραγματικές επιπτώσεις. Διότι αφού έβγαλα τόσο κέρδος, θεωρητικό, αντί να πουλήσω μετοχές για να αγοράσω δεύτερο σπίτι εξοχικό, μπορώ να κάνω έναν άνοιγμα την τράπεζα, να πας και χάσω το κέρδος που θα βγάλω το επιπλέον στις μετοχές αυτές, να αγοράσω το εξωτερικό μου μετανικά από την τράπεζα. Άρα αυτό το θεωρητικό κέρδος, που είναι ένας αριθμός που έχω γράψει μέσα στα χαρτιά, και το θεωρώ τόσο πραγματικό όσο και το πραγματικό χρήμα, με οδηγεί στο να πω να καταναλώσω και στο να πω να επενδύσω σε παραγωγικό κεφάλαιο, μετανικά άλλα, τα οποία μετά δεν θα μπορώ να ξεπληρώσω, πολύ πιθανόν, διότι με την ίδια ευκολία που αυτή η μετοχή διόγκωσε την αξία της πλασματικά στη δεύτερη δύναμη, μπορεί και να τη χάσει. Και αυτό είναι που συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Και τα χρηματιστήρια παρουσιάζουν αυξομοιώσεις, οι οποίες σε τελευταία ανάλυση τι κάνουν. Καθιστούν τους οικονομικούς κύκλους πιο έντονους. Όταν έχω άνοδο της πραγματικής οικονομίας, έχω ακόμα μεγαλύτερη άνοδο του χρηματιστηρίου, συνήθως. Όταν έχω πτώση της πραγματικής οικονομίας, έχω ακόμα μεγαλύτερη πτώση της χρηματιστηριακής δραστηριότητας. Και αυτό το πράγμα έχει πραγματικές επιπτώσεις και στην μια περίπτωση και στην άλλη.
υπερθέρμανση της οικονομίας στην ανωδική φάση του κύκλου, μεγαλύτερη ύφεση στην καθοδική φάση του κύκλου, που ήταν πάρα πολύ καλά και στην Ελλάδα. Δηλαδή είχαμε μια υπερθέρμανση της οικονομίας με την υιοθέτηση του ευρώ και λίγο πριν, μέχρι τη μεγάλη κρίση και μετά μια φοβερή ιστορική κρίση που είναι αυτή που άρχισε από το 2008, αλλά κυρίως με το 2010 με τα μνημόνια και όλες αυτές τις γνωστές πολιτικές που είχαν εφαρμοστεί στο πλαίσιο των μνημονίων. Επομένως, πλασματικό κεφάλαιο στη δεύτερη δύναμη. Πλασματικό κεφάλαιο στη δεύτερη δύναμη, το οποίο έχει σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία. Λοιπόν, νομίζω να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα εδώ και να συνεχίσουμε μετά. Νομίζω θέλω να πω στην διαχείριση της κρίσης και το πώς, ας πούμε, οι κυβερνήσεις έχουν διαχειριστεί την κρίση. Αλλά μπορούμε να σε ρωτήσεις, θέλετε. Ένα ερώτημα εδώ. Άρα η υπεραξία και το κέρδος μετριούνται με καθαρό βιομηχανικό κέρδος συν τα μερίσματα, συν τους τόκους, τα διανεμόμενα μερίσματα. Είναι βιομηχανικό κέρδος ίσο. Κέρδος που ή υπεραξία, ίσον, υπεραξία που μένει στην επιχείρηση. Mm-hmm. Ίσον τόκοι από δάνεια που έχει πάρει ο καπιταλιστής. Mm-hmm. Ίσον μερίσματα, συν μερίσματα, συν υπεραξία που μένει στην επιχείρηση, συν τόκοι, συν μερίσματα, συν εμπορικό κέρδος, συν ό,τι άλλο μπορεί να φανταστείς που εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία. Συν το κέρδος και από το πλασματικό στη δευτέρα κεφάλαιο. Όχι, αυτό ήθελα να πω. Δεν καταγράφει. Δεν καταγράφει. Όμως το πλασματικό στη δευτέρα κεφάλαιο είναι και αυτό χρηματικό κεφάλαιο. Είναι τίτλοι. Δεν καταγράφεται. Δεν περιλαμβάνεται. Αυτό ακριβώς ήθελα να ρωτήσω. Ένα λεπτό να ξεκαθαρίσω. Δεν περιλαμβάνεται. Όταν μια τράπεζα λέει, έβγαλα κέρδος 20%. Διάλειμμα, αυτό θα το ξεκαθαρίσουμε μετά. Είναι πολύ κρίσιμο. Πάνω σε αυτό, για μετά, δεν υπάρχει μια τρίτη βαθμίδα να τρίτο επίπεδο πλασματικού κεφαλαίου που είναι το ρετσικό χρήμα.